αυτοσχέδια αναχώματα που έστησαν έξω από τις αυλές των σπιτιών τους, οι κάτοικοι στο τέρμα Άβαντος ανέκοψαν τα ορμητικά νερά που κατέκλυσαν τη γειτονιά τους. Για καλή τους τύχη, οι περισσότεροι τα κατάφεραν, άλλοι όμως έχασαν τα πάντα. Μέσα στο σπίτι μπήκαν τα νερά, δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε ένα πόπλωμα, δεν έκολα. Όλα πέταξα, όλα καλύτερα. Το νερό αχρίστευσε ηλεκτρικές συσκευές και κατέστρεψε έπιπλα. Οι ιδιοκτήτες δεν κατάφεραν καν να κοιμηθούν στα σπίτια τους. Πετάξαμε έπιπλα, πλυντήρια, ψυγεία, παπλώματα, τίποτα δεν έχει μείνει, τίποτα. Προσπαθούμε να καθαρίσουν. Να βλέπετε τα χάλια μας. Με τη φύση δεν μπορεί κανείς να τα βάλει, όμως μπορεί να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, είπε ο Δαγλυγιασάρ, επαναφέροντας το διαχρονικό αίτημα για την κατασκευή υποδομών στον οικισμό. Εξάλλου, όπως είπε, οι δρόμοι στη γειτονιά πλημμυρίζουν με μια απλή βροχή. Με τη φύση δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Δεν μπορούμε να τα βάλουν υπερδυνάμεις. Βλέπουμε να γίνονται ζημιές σε κακοκαιρίες ακόμα και στην Αμερική και στην Αυστραλία. Όμως, μπορούμε να προετοιμαστούμε. Γι' αυτό δυστυχώς η δικιά μας η περιοχή, η Τέρμα Άβαντος, έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει την έλλειψη υποδομών. Δεν υπάρχουν υποδομές στην περιοχή και δυστυχώς είναι διαχρονικά τα προβλήματά μας. Διαχρονικά, συνεχώς φωνάζουμε προς τοπική αυτοδιοίκηση να έρθουν σε καιρούς ήρεμους, ούτως ώστε να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περιοχή, ούτως ώστε αυτά τα προβλήματα να μην μας δυσκολώνουν τόσο πολύ. Σε πολλά σημεία του οικισμού τα φρεάτια είναι βουλωμένα, ενώ σε άλλα δεν υπάρχουν καν, είπε ο κύριος Γιασάρ. Αυτό έχει ως συνέπεια οι δρόμοι να πλημμυρίζουν αφού το νερό δεν έχει τρόπο να διοχετευτεί. Έχουμε σε πάρα πολλά σημεία βουλωμένα φρεάτια, ενώ σε πάρα πολλά δρομάκια, όπως θα δείτε, δεν υπάρχουν καν φρεάτια. Δυστυχώς γινόμαστε δυσάρεστοι. Αυτή τη στιγμή δεν τα βάζουμε με τη Δημοτική Αρχή, με τον κύριο Ζαμπούκη. Είμαστε δυσάρεστοι προς αυτούς αυτή τη στιγμή. Τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν το ίδιο δυσάρεστοι με τον κύριο Λαμπάκη. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα η γκρίνια μας, να το πω έτσι. Παρακαλούμε τη Δημοτική Αρχή σε συνεννόηση όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να, κάποια στιγμή να κάτσουν να δουν να κάνουν κάποια έργα υποδομών σε αυτή την περιοχή, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι σε κάθε πλημμύρα, σε κάθε βροχή να μην αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Οι κάτοικοι στο τέρμα Άβαντος, όπως και σε όλο σχεδόν τον Εύρο, έζησαν δύσκολη νύχτα. Με κόπο προστάτεψαν τις περιουσίες τους από τα ορμητικά νερά. Το χωρά που το βλέπετε, πάνω από τα γόνατα νερό ήταν. Πάνω από τα γόνατα όλου και μετά χτυπάει τα σπίτια. Εσείς στο σπίτι σας είχατε ζημιές? Βάλαμε σακούλι να δείξει και εκείνα τα χώματα, τώρα το πρωί τα πήραμε. Γλιτώσατε δηλαδή από τα νερά? Γλιτώσαμε, είχαμε χέρια πολλά. Κατάλαβες? Όλη νύχτα καθαρίζαμε εμείς με τα καρότσια αυτά εδώ πέρα. Και αυτό εδώ πέρα με τα απάνω στα γόνατα ήταν τα νερά. Ίδια κατάδια είμαστε πάλι. Εσείς πλημμυρίσατε? Όλοι πλημμυρίσαμε. Όλη η γειτονιά έχει πλημμυρίσει. Είχατε ζημιές στο σπίτι εσείς? Είχαμε, μέσα στην αυλή είχαμε, στις ζημιές είχαμε. Πώς καταφέρατε να μην μπει το νερό μέσα στο σπίτι? Και ό,τι να το κάνουμε μπήκε. Έχετε τα χάλια. Έπιπλα τέτοια? Μέσα στην αυλή, να, εδώ μπήκε στο σπίτι μέσα. Το σπίτι μέσα μπήκε, τώρα του κατάρρισα. Έχω και βηματοδόντι, κουράστηκα. Αγανάκτησα εδώ, αλλά τι να κάνω. Είχε πολύ νερό? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να. Απότομα έγιναν όλα? Να, ναι, απότομα. Δεν μπορούσα να τα σηκώσω όλα. Απότομα μπήκε. Σε χάλια κατάσταση ήταν αυτό το σπίτι. Μέχρι πέρα πήγε τα νερά. Όλα πλημμύρισαν. Και βοηθήσαμε στην κυρία εδώ για να μαζέψουν τα πράγματά της. Αλλά κάθε χρόνο αυτή τη βιολή παίζουν εδώ.